Κυρίου μας, χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας, αδερφοί μου αγαπητοί, γιατί εδώ σε αυτόν τον τόπο ερχόμουν πριν ακόμα δημιουργηθεί αυτή η εκκλησία. Είχαμε μια αδερφή εκεί, την αναισθησιολόγος, η οποία μου λέγε πάμε και στην Κηφισιά. Εκεί στην νεολαία που είμαστε τότε, ήμουν από τους αδερφούς που βγαίναμε έξω στις πλατείες και μου έλεγε η αδελφή πάμε και εκεί. Είχαμε μια άλλη αδελφή εκεί που εργαζόταν σε ένα εκεί πρώην πρέσβη και μου έλεγε πάω, του αφήνω εκεί ένα φυλάδιο, εφημερίδα, τι του άφηνε εκεί. Κάτι πρέπει να γίνει και στην Κηφισιά. Και θυμάμαι προσευχόμαστε σαν νέοι και ερχόμαστε εδώ και μιλούσαμε εδώ σε μια πλατεία, μάλιστα μια φορά. Η αδερφή μου, η μικρή μου, είχε έμαθε ένα πλέκι και μου πλέξε μια μπλούζα και την καμάρωνα, λέει, είναι από την αδερφή μου. Και όταν ήρθαμε εδώ στην Κηφισιά, την έβαλα λοιπόν και εγώ, καμαρωτός, ήρθαμε εδώ στην πλατεία, μιλούσαμε και ήρθαν κάτι, παίζει κακομαθημένα πλουσιόπαιδα και μας άρχισαν με τα αυγά και μου έκαναν την μπλούζα, άστα να πάνε. Όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, χαίρομαι, γιατί μετά από τόσα χρόνια βρίσκομαι πάλι εδώ σε αυτή την περιοχή και ο Κύριος έχει σώσει ανθρώπους, έχει σώσει νέους, έχει δημιουργήσει εκκλησία με πρεσβυτέρους, με διακόνους. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, αδερφοί. Κάποτε το οραματιζόμαστε για όλη την πατρίδα μας, αλλά πέρασαν τα χρόνια και το βλέπουμε στην πραγματικότητα. Και το λέω αυτό, όσοι δεν με γνωρίζετε, είμαι από την Άξο, γεννήθηκα στην Εκκλησία του Κυρίου, είμαι λίγο πάνω από τα 50 και ο Κύριος με βάφτισε Πνεύμα Άγιο, με αναγέννησε και με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο πριν από 40 και χρόνια. Είμαι από τους παλαιούς αδερφούς που είπε και ο αδερφός μας. Ο πατέρας μου είχε πιστέψει, ξεκίνησε να ακούει το Λόγο του Κυρίου το 46 και το 48 βαπτίστηκε. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουμε δει την πορεία της Εκκλησίας. Είναι ωραία όμως, δηλαδή μεγάλωσα σαν παιδάκι, έζησα την Εκκλησία σαν παιδί και σε πιο δύσκολες συνθήκες από τις σημερινές που περνάνε οι νέοι. Μικρό ο Κύριος με αναγέννησε, με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, με θεράπευσε. Έζησα στη νεολαία, τη θυμάμαι όταν δημιουργήθηκε το 1981. Είμαστε 25 νέοι στην Αθήνα τότε. Είχαμε μαζευτεί σε ένα μικρό έτσι εκεί στο πρεσβυτέριο μέσα και μας είπε ο αδερφός ο Λούις, εσάς θα χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Και λέγαμε, εμάς θα χρησιμοποιήσει. Μάλιστα, εγώ κοιτάζω τον εαυτό μου και λέω, δεν ξέρω εγώ και γράμματα, κάποιοι ξέραν και λίγα γράμματα. Εγώ δεν ήμουν και τόσο καλός σε αυτά. Κι όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, έτσι έγινε. Πέρασαν τα χρόνια, ο Κύριος μας χάρισε οικογένεια, εργαστήκαμε για τον Κύριο, μας έκανε μεγάλη τιμή ο Κύριος. Τώρα αυτό το τελευταίο διάστημα υπηρετώ τον Κύριο στην Εκκλησία της Νάξου. Έχει απλωθεί ο Λόγος του Κυρίου και στην Πάρο και Σαντορίνη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για το έργο Του. Θα σας πω μόνο κάτι που έγινε τις τελευταίες ημέρες. Πριν από ένα χρόνο, η γυναίκα ενός αδερφού ήταν πολύ ζόρικη. Δεν ξέρω αν ξέρετε οι αξώτες πόσο ζόρικη είναι. Ο αδερφός ο Λούις που ήταν, είχε πολλούς τότε στα πετράλωνα, τους θυμάται καλά. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο όμως, αδερφοί μου, γιατί αυτή σκεφτόταν πώς να ανατινάξει την εκκλησία. Έλεγε, ας πούμε, με τι να την ανατινάξω. Το τι έκανε του άντρα της, περιττό να σας πω, ας πούμε, του είχε το κρασί, μια μέρα ανοίγει το βαρέλι, άλλη μέρα τον έκλεινε μέσα στη τουαλέτα, του παίρνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου να μην έρθει, του κρύβε τα ρούχα του και ερχόταν με τα ρούχα της δουλειάς. Αλλά πριν από λίγες μέρες ο Κύριος την κάλεσε, έλαβε και Πνεύμα Άγιο και την βαφτίσαμε και στο νερό. Δόξα στον Κύριο και τώρα μας καλεί και το σπίτι της είναι ωραία κοινωνία. Αυτά, αδερφοί, δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς.
Θα πεις δεν εργάζεστε, δεν κάνετε. Προσπαθούμε, αλλά αν ο Κύριος δεν ενεργήσει, εμείς τι να κάνουμε. Δεν θα κάνουμε τίποτα. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου μας. Έχετε την αγάπη και τα χαιρετίσματα των αδερφών. Ωραία είναι τα νέα του Ευαγγελίου. Θέλω να σας πω ότι είναι η ζωή με τον Χριστό. Αυτό θέλω να το πω στα παιδάκια που βλέπω, στους πιο μεγάλους, τουλάχιστον μέχρι τα χρόνια που έχω ζήσει. Μπορώ να σας πω ότι εάν ο πιστός περπατήσει με τον Κύριο σωστά, δεν υπάρχει καλύτερη ζωή. Είναι ευτυχία πραγματική. Και μην νομίζετε ότι μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια, που στα 50 που είμαι, αλλά στα 40 τουλάχιστον που ο Κύριος με έχει βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο, ότι ήταν όλα ρόδινα, ότι ήρθαν όλα, ήρθαν και δυσκολίες, ήρθαν και άνεμοι, ήρθαν και βροχές, ήρθαν και ποταμοί. Αλλά όταν έχουμε το θεομέλιο όμως πάνω στο λόγο του Κυρίου, αδερφοί, το σπίτι μας δεν πέφτει. Όχι μόνο δεν πέφτει, αλλά γελάει. Γιατί ο Κύριος το κρατάει, είναι το θεμέλιο, το τεθέν, στο οποίο είναι ο Ιησούς μας Χριστός. Με τη χάρη του Κυρίου μας ήθελα να σας διαβάσω λίγα εδάφια. Ένα εδάφιο θα διαβάσω και μερικά ακόμα. Το πρώτο εδάφιο είναι στην 1068 σελίδα, προς Εβραίους επιστολή, ΙΒ κεφάλαιο, και θα διαβάσω μόνο το 14 εδάφιο. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ειδή τον Κύριον. Ένα εδάφιο που από τότε που γεννήθηκα ακούω όλο για τον αγιασμό. Γιατί είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να δούμε τον Κύριο. Αλλά πώς θα αγιαστώ? Γιατί μπορώ να αγιαστώ από μόνος μου? Και μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια δοκιμάσαμε, είδαμε αδερφούς, είδαμε πολλά πράγματα να συμβαίνουν, αλλά πώς ένας άνθρωπος μπορεί να αγιαστεί? Και δεν είναι πρόβλημα μόνο των τελευταίων χρόνων, από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και πιο μετά. Κάποιοι νόμισαν ότι για να αγιαστούμε πρέπει να πάμε πάνω σε ένα βουνό. Μου λέει ένας, τώρα Άγιος είσαι εσύ. Τι να σου πω, του λέω, ο Κύριος μας αγιάζει. Για να γίνει Άγιος πρέπει να πεθάνει. Και μετά από 100 χρόνια να το βγάλουμε Άγιο. Και γιατί λέει το Ευαγγέλιο προς τους Αγίους τους όντας εν Κορίνθο, προς τους Αγίους τους όντας εν Εφέσο, προς... για να γίνεις Άγιος εσύ πρέπει να πας σε ένα βουνό, μέσα στον κόσμο δεν μπορείς να γίνεις. Και γιατί λέει ο Κύριος, Πατέρα, αυτούς που μου έδωσες δεν θέλουν να τους σηκώσεις από τον κόσμο, άλλο θα είναι μέσα στον κόσμο να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Έτσι δεν λέει? Μα ένας άλλος μου είπε μία φορά εκεί που εργαζόμουν στο αεροδρόμιο, μου λέει, δεν πιστεύω, μου λέει, να κοιμάσαι με τη γυναίκα σου. Λέω, γιατί, λέω, με πια, με την ξένη θα κοιμάμαι, λέω. Τι αυτά που λες? Α, μου λέει, και πώς, μου λέει, θα αγιαστείς? Τι είναι αυτό που λες, λέω. Ο Θεός ήρθε να καταστρέψει τα έργα του θύλεως. Λέω, δεν φταίνε, λέω, οι γυναίκες, λέω. Μην τα βάζεις μόνο με τις γυναίκες. Φταίει και η Εύα, αλλά ο Αδάμ πήρε την απόφαση και έφαγε. Δεν έφαγε μόνο η Εύα. Και βέβαια, θέλω να πούν οι άνθρωποι, δεν πιστεύω να άφαγες. Ήρθε πριν λίγες μέρες μία εκεί και έλεγε, ξέρετε πόσο Άγιοι είμαστε? Πόσο, λέει, δεν τρώμε κάθε Σαρακοστή. Είχα τη γιαγιά μου η οποία της έλεγα, γιατί, λέω, ήρθε ο Κύριος στον κόσμο, γιαγιά? Για να σώσει, παιδί μου, τους αμαρτωλούς. Λέω, σένα έσωσε για τους αμαρτωλούς, παιδί μου? Εντάξει, λέω, ήρθε να σώσει, μου λέει, τον κόσμο. Ωραία, λέω, εσένα έσωσε? Α, παιδί μου, εμένα
Μου έχει πει ο Θεός τι να κάνω. Λέω, τι σου είπε? Νίστευε κάθε Παρασκευή, κάθε Σαρακούζη και θα είναι όλα εντάξει. Και θα είσαι καθαρή. Βέβαια έτρωγε ένα πιάτο ελιές και έλεγε, παιδί μου, δεν κάνει να τρως λάδι. Γιατί αλλιώς δεν είσαι Άγιος. Και έλεγα, σαν παιδί σκεπτόμουν πολλά πράγματα, Πώς τελικά αγιάζεται ο άνθρωπος, αν δεν φας? Αν θυσιάσω πολύ, έλεγε ο προφήτης, να δώσω, λέει, ποτάμια λάδι στον Κύριο. Τι να κάνω, να δώσω το πρωτό τοκό μου? Πώς να αγιαστώ? Μα δεν λέει η Γραφή μέσα, αγιάστητε. Το λέει στον Πέτρο, πράγματι. Άρα εμείς πρέπει να αγιαστούμε. Ωραία, αλλά τι να κάνω να αγιαστώ? Ευλογημένο το όνομα του Κύριου μας. Θα δούμε λίγα πράγματα, αδερφοί, πώς αγιάζεται ο άνθρωπος. Σας λέω με ένα λόγο απλό, ο Κύριος μας αγιάζει. Αμήν. Για να το καταλάβουμε, αν θυμάμαι καλά, στο Δευτερονόμιο, στο 28ο κεφάλαιο, έλεγε κάτι ωραίο. Ενώ από το ένα εδάφιο μέχρι το 9 λέει, εάν υπακούεις επιμελώς τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, θα είσαι ο εκλεκτός πάντων των λαών, λέει όλο ευλογίες. Αλλά προσέξτε, λέει στη σελίδα 200 στο 9 εδάφιο, αφού και του λέει, εάν τα κάνεις όλα, θα σε ευλογήσω αυτό, άρα... Γιατί ο νόμος έλεγε ότι ο άνθρωπος, ο πράτων τα αυτά, θέλει ζήσει δι' αυτόν. Άρα τώρα είμαι Άγιος αφού τα κάνω όλα. Όχι. Προσέχτε, αδερφοί, τι έλεγε μετά στο 9 εδάφιο. Και ο Κύριος θέλει σε καταστήσει εις αυτόν λαών Άγιον. Βλέπετε. Μα τα έκανα όλα. Μα αγωνίστηκα. Ομολόγησα τον Χριστό. Και σας το λέω γιατί... Δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν ήμουν ζηλωτής και ζηλωτής και... Αλλά τι είναι εκείνο που μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να τον αγιάσει? Ο Κύριος μας αγιάζει. Μα μήπως αγιάζει μόνο το πνεύμα μας? Όχι. Ο Κύριος λέει στην Θεσσαλονική, στο τελευταίο κεφάλαιο, λέει ένα ωραίο εδάφιο, αδερφοί μου αγαπητοί, και να δούμε γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Λέει όμως ένα εδάφιο στο τελευταίο κεφάλαιο στη σελίδα 1048 Α Θεσσαλονικής, λέει στο 23 εδάφιο, αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρον το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ποιος θα μ' αγιάσει? Ο Κύριος θα μ' αγιάσει. Αλλά πού θα μ' αγιάσει ο Κύριος? Δηλαδή αν πάω, ας πούμε, σε ένα μπαρ μέσα εκεί πέρα, θα έρθει ο πονηρός εκεί να με πειράξει. Θα του πω, τι πάει πίσω μου σατανά? Θα μου πει, πού να φύγω από το χαρέμι μου? Φύσε εδώ. Δεν φεύγει ο σατανάς από εκεί. Κάπου πρέπει να βρει ο Κύριος τον άνθρωπο για να τον αγιάσει. Κάτι πρέπει να κάνω και εμείς. Θα το δούμε τώρα αυτό το πράγμα, αδερφοί μου αγαπητοί. Δηλαδή, ο Κύριος θα μας αγιάσει και θα αγιάσει, προσέχτε αδερφοί, να σας αγιάσει, λέει, ολοκλήρως. Ο Κύριος θέλει και το πνεύμα μας, θέλει και την ψυχή μας, θέλει και το σώμα μας. Και με το σώμα ο άνθρωπος δείχνει τη λατρεία του, την πραγματική, στον Κύριο. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Έτσι δεν λέει? Άρα λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, εδώ πέρα ο Κύριος όμως πρέπει να μας κρατήσει. Αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα ο Κύριος μας αυτό το έκανε, έδωσε το
αίμα του για να μας αγιάσει. Δεν τα διαβάσω όλα τα εδάφια, ξέρετε αρκετά, αλλά θα διαβάσω ορισμένα που πρέπει εμείς να κάνουμε και πώς αγιάζεται ο άνθρωπος. Σας λέω έτσι για να περιλείψει, και θα διαβάσουμε και 3-4 εδάφια. Σας λέω εν περιλείψει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, άρα με αγίασε. Ο Κύριος λέει θα μας κάλεσε δια του αγιασμού του Πνεύματος, το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή μας αγιάζει. Και σε άλλο ένα σημείο, λέει άλλο ένα εδάφιο, θα διαβάσουμε όμως από μέσα, ότι θα καθαρίσει την Εκκλησία με το λουτρό του ύδατος δια του Λόγου. Το αίμα, το Πνεύμα και ο Λόγος του Κυρίου. Και ξεκινάω από το πρώτο, αδερφοί μου αγαπητοί, από το αίμα. Πότε με καθαρίζει το αίμα και με αγιάζει? Γιατί πολλές φορές νομίζουν οι αδελφοί ότι αν μείνω σπίτι και ακούσω από το ίντερνετ το κήρυγμα, δεν είναι καλό, μου λέγει μια αδερφή. Λέω καλό είναι, αλλά δεν είναι καλό. Μου λέει είναι καλό τελικά ή δεν είναι? Λέω θες τη γνώμη μου, πήγαινε στην εκκλησία. Μα αφού το ίδιο κήρυγμα ακούω από το... δεν ξέρεις τι λες τώρα. Ο Κύριος, αδερφοί μου αγαπητοί, ήρθε για να φτιάξει εκκλησία, που είναι το σώμα του. Μέσα στην εκκλησία γίνονται εργασίες, τις οποίες δεν τις βλέπουμε εκ πρώτης όψεως, αλλά τις βλέπουμε από το αποτέλεσμα. Δηλαδή ένα παιδάκι τρώει, έφαγε σήμερα, ας πούμε, πια το γάλα του, έφαγε τη κρέμα του, ωραία. Το μετράς όπως ήταν χτες, είναι πολύ μικρή, δεν τη βλέπεις τη διαφορά πόσο μεγάλωσε. Αν το όμως το μετρήσεις μετά από ένα χρόνο, λες έχει πάρει 6 πόντους. Δεν φαίνεται όμως κάθε μέρα πόσο μεγάλωσε. Δεν φαίνεται κάθε μέρα που είμαι στην εκκλησία πόσο μεγάλωσα. Αλλά μεγαλώνεις όμως. Γίνεται μια εργασία που την κάνει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί μου αγαπητοί. Γιατί παίρνεις τροφή που είναι ο Λόγος του Κυρίου και σε καθαρίζει ο Λόγος του Κυρίου και το Πνεύμα το Άγιο. Ξεκινάω από το πρώτο, αδερφοί μου αγαπητοί, που είναι το αίμα. Αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Στο πρώτο κεφάλαιο, στη σελίδα 1080. Και μας λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου, στο εδάφιο 6. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν με ταυτού και περιπατώμεν εν το σκότι, ψευδόμεθα και δεν πράττωμεν την αλήθεια. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχομεν κοινωνία με τ' αλλήλων. Και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Πότε είμαι στο φως? Ένα χαρακτηριστικό, αδερφοί, είναι ότι καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή, γιατί αγαπάει τους αδερφούς. Όταν ο άνθρωπος μένει στο φως, θέλει να έχει κοινωνία με τ' αλλήλων, με τους αδερφούς. Αγαπάει τους αδερφούς. Όταν ήμουνα στη Μυτιλήνη, αδερφοί, φαντάρος, ήμουνα εκεί στο στρατό και είχα βρει δύο γιαγιάδες. Εκεί είχα βρει και τον αδερφό μας στο στράτο, τον είχα δει όταν ήταν νέος στην πίστη, τότε 83-84, και πήγαινα να δω δύο γιαγιάδες που είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο. Και εκεί, αδερφοί μου αγαπητοί, όταν ερχόμουν το βράδυ, πέταγα από χαρά όταν έμπαινα μέσα στο θάλαμο. Μου λέγανε, τι έχεις κι είσαι χαρούμενος, η άλλη φαντάρη. Ήμουνα, λέω, παρέα με δύο γιαγιάδες όλη μέρα. Τρελαινόταν η φαντάρη οπωσδήποτε.
Τι είναι αυτό που λες, μου λέγανε. Είναι δυνατόν να φύγεις ένας νέος 20 ετών και να πας, ας πούμε, εκεί πέρα με δύο γιαγιάδες όλη μέρα και να άρχισε να μου λες είμαι ευτυχισμένος. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν εκείνοι την εργασία που έκανε το Πνεύμα το Άγιο σε αυτή τη θεία κοινωνία που είχαμε, αδελφοί μου αγαπητοί. Δεν μπορεί να το εννοήσει ο άλλος. Αλλά εμένα ήταν η ζωή μου, γιατί πηγαίναμε εκεί, διαβάζαμε το Λόγο του Κυρίου. Μας μίλησε το Πνεύμα το Άγιο, εδώ θα γίνει η Εκκλησία μεγάλη. Αυτή η γιαγιά ήταν προφήτησα, είχε λάβει Πνεύμα Άγιο από την κατοχή. Είχε μείνει χείρα, ήταν ακριβώς όπως η Άννα που περιγράφει στο Λουκά. Είχε μείνει χείρα 6 ετών και ήταν 80. Και όταν έμεινε χείρα και δεν είχε παιδιά, πήγαινε να ήθελε να πάει να πνιγεί με στη θάλασσα. Τη είχε μιλήσει ο αδερφός Κωνσταντινίδης που ήταν τότε στα Πετράλωνα, και όπως πήγαινε για να πνιγεί, τη βάφησε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο με στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε. Και αυτή ήταν μόνη της εκεί πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια ήταν μόνη της. Και είχε μιλήσει σε μια γυναίκα εκεί δίπλα και τη λέγανε στρατεία, ας πούμε, και ήταν οι δυο, τις λέγανε τρελές εκεί πέρα, γιατί εκεί ήταν ακριβώς το ίδιο χωριό, ήταν και το μεγάλο μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ. Καταλαβαίνετε τι γινόταν εκεί, πού να σας τα λέω. Και μου λέγανε πήγες εκεί τώρα και είσαι χαρούμενος. Όταν έμπαινα μέσα μου λέγανε ξέρω μη είσαι ευτυχισμένος, άστον αυτόν λέγανε. Πετάει στο δικό του κόσμο. Και πράγματι αδερφοί μου αγαπητοί, ήμουν σε ένα άλλο κόσμο. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε σε ένα άλλο κόσμο. Μας εξέλεξε ο Κύριος από τον κόσμο, αδερφοί μου αγαπητοί. Όταν λοιπόν περπατάμε μέσα στο φως, τι θέλει ο άνθρωπος? Να έχει κοινωνία με τα αδέρφια του. Δεν είναι μόνο το να ακούσω το κήρυγμα, γιατί μέσα στην εκκλησία θα ακούσεις την προφητεία, θα σε χαιρετήσει ο αδερφός, θα δεις τον αδερφό ο οποίος λίγο μαλώσατε και θα γυρίζει απ' την άλλη. Μια φορά ήταν μια αδερφούλα και τα είχαμε λίγο ψιλοτζουγκρίσει. Και πάω να τη χαιρετήσω, δόξα στον Κύριο μου. Πήγαινα απ' την άλλη. Αδερφούλα μου, δόξα στον Κύριο. Αλληλούια, αδερφά. Τι να κάνω. Έχεις τίποτα, δεν έχω τίποτα. Ξανά την άλλη μέρα το ίδιο ήξερα εγώ βέβαια, γιατί αφού είχαμε μαλώσει. Ξαναπήγαινα όμως. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν κάτσει σπίτι του άνθρωπος. Μια μέρα της λέω αδερφούλα να το κουβεντιάσουμε λίγο να τελειώσει το θέμα. Αδερφούλα μου πρέπει να πάμε στον Κύριο, πρέπει να το ξεπεράσουμε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ξέρω ότι σε μάλωσα λίγο άγρια, άκομψα εντάξει, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν κάτσω μόνος μου στο σπίτι. Κάποτε ο αδερφός ο Μενεξής μου έλεγε είμαστε λέει σαν τα βότσαλα λέει εδώ πέρα, τρίβει το ένας με τον άλλο και φεύγουν τα εξογκώματα και γινόμαστε ένας ομαλός λίθος. Γίνεται μια εργασία μέσα στην εκκλησία όταν μαζευόμαστε. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί μου αγαπητοί, εδώ μας λέει ότι έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων. Προσέχτε, και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Μόνο δηλαδή που βρισκόμαστε ανάμεσα στους αδερφούς, ένα μυστήριο είναι αυτό, ε. Καθαρίζεται ο άνθρωπος. Πώς καθαρίζεται, δεν ξέρω, έτσι μας λέει η Γραφή. Εάν δηλαδή δεν έχω κοινωνία με τα αλλήλων, δεν είμαι με τους αδερφούς, τι σημαίνει, δεν περπατάω στο φως και δεν είμαι άγιος, δεν καθαρίζομαι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να αγαπάμε τους αδελφούς. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Και το αίμα του Κυρίου μας καθαρίζει. Ευαρεστείτε ο Κύριος αυτό. Γιατί μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, εκεί μέσα λέει οικοδομείται
ο άνθρωπος, έδωσε τις διακονίες για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, η σύναξη της Εκκλησίας. Πάντα λέει ας γίνονται προς οικοδόμη, έχει ένα στόχο. Να μεγαλώσουμε όπως μεγαλώνει ένα παιδί, μέχρι να φτάσουμε εις άνδρα, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, μέχρι να μεγαλώσουμε, έχει ο Κύριος μέσα τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι εργάζονται μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου, έβαλε τις πέντε διακονίες, τα χαρίσματα και λέει και κάτι ωραίο εκεί γραφεί. Αν το προσέξετε εκεί στην επιστολή, λέει κάτι ωραίο. Κάνει την αύξηση του σώματος κατά την ενέργεια, λέει, του κάθε μέλος, των συνεργού των μελών. Όλα δηλαδή τα μέλη της Εκκλησίας, και μόνο που είμαι εκεί στην καρέκλα μου φέρνω οικοδομή. Γιατί αν είμαστε εδώ πέρα τρεις, θα νιώθαν άσχημα και άλλοι. Αν όμως είναι γεμάτη η Εκκλησία, όλη η Εκκλησία νιώθει ωραία. Φέρνει οικοδομή ο άνθρωπος. Ένα χαιρετισμό που δίνει στον αδερφό οικοδομή. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα μεγάλα πράγματα, τα μεγάλα χαρίσματα. Η Γραφή ξεκινάει από τα μικρά πράγματα. Ο λαλών γλώσσα αγνώριστον, αυτόν οικοδομή. Με αυτό το μικρό, από εκεί αρχίζει η οικοδομή όμως. Και είμαστε εδώ αδερφοί, μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου, για να μεγαλώσουμε, να αυξήσουμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ένα δεύτερο είναι, αδερφοί μου αγαπητοί, το Πνεύμα το Άγιο μας αγιάζει και αγιάζει και την προσφορά μας. Αυτό το περιγράφει ο Πέτρος, αδερφοί μου αγαπητοί. Λέει στο πρώτο κεφάλαιο, στην πρώτη επιστολή, λέει εδώ πέρα Πέτρος, έτσι ξεκινάει την επιστολή ο Πέτρος, σελίδα 1073, «Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, προς τους παρεπιδήμους τους διασπαρμένους εις Πόντων, Γαλατίαν, Καπαδοκίαν, Ασίαν και Βυθινίαν, εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού Πατρός», προσέχτε εδώ, «δια του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμό του αίματος του Ιησού Χριστού, πληθυνθεί χάρις και ειρήνης εις εσάς». Να πληθυνθεί χάρις και ειρήνη. Πώς? Έρχεται το αίμα και το πνεύμα, το οποίο ενεργεί τώρα ανάμεσά μας. Δεν το καταλαβαίνουμε πώς γίνεται. Μια φορά πήγε ο Σαούλ, δεν ήταν προφήτης, και πήγε ανάμεσα στους προφήτες. Και χωρίς να το καταλάβει, άρχισε να προφητεύει. Και έγινε παροιμία, και Σαούλ εν προφήτες. Έρχεται ο άλλος μέσα στην Εκκλησία, μας βλέπει ότι είμαστε γεμάτοι με Πνεύμα Άγιο και επηρεάζεται. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και το σκεπάζει και αυτόν. Και ενώ ήρθε από τον κόσμο, ενώ ήρθε μέσα από την αμαρτία, ενώ ήρθε, ας πούμε, δεν ξέρει ακόμα πολλά πράγματα, αισθάνεται ότι κάτι γίνεται εκείνη την ώρα, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο με έναν τρόπο μυστήριο. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Αν μου πείτε, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι το κάνει ο Κύριος. Και βλέπω από το αποτέλεσμα ότι φεύγω από την Εκκλησία και είμαι χαρούμενος. Φεύγω από την Εκκλησία και νιώθω ανάλαφρος. Πώς ήρθαν στην Εκκλησία και είπαν, έφυγα ανάλαφρος. Μας αγίασε το Πνεύμα το Άγιο εκείνη την ώρα. Και ένα τρίτο, επειδή είναι αργά να μην σας πάρω άλλο χρόνο, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι αυτό που λέει στην Εφεσίους επιστολή. Είναι πολλά βέβαια, δεν θα σταθούμε σε όλα. Είναι στη σελίδα 1037, να το δούμε αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, γιατί έχει πολύ σημασία τώρα για να πώς θα διατηρηθεί ο αγιασμός. Το αίμα μας καθαρίζει από το παρελθόν. Το πνεύμα μας αγιάζει εκείνη την ώρα, η παρουσία του Κυρίου. Αλλά ο λόγος μας αγιάζει για να μην ξαναπέσουμε. Δηλαδή, γέμισε το ποτήρι μας, είναι καθαρό το νερό, αλλά αν είναι καλάθι, δεν μπορεί να σταθεί μέσα νερό. Για να μην είναι καλάθι όμως να βιάσει και να είναι ποτήρι όπως είναι αυτό, να μην φεύγει το νερό από μέσα, πρέπει να κλείνουμε κάποιες τρύπες, να μην δίδουμε τόπο στο διάβολο. Ποιος όμως θα μας το πει αυτό, τι να κάνουμε? Γι' αυτό έχει τις διακονίες ο Κύριος και μαθαίνουμε το λόγο του Κυρίου. Να μάθουμε τι λέει ο λόγος του Κυρίου, προσέχουμε σε αυτό και δεν πέσαμε στην παγίδα.
Προσέξαμε στο άλλο και δεν πέσαμε στην παγίδα. Αν όμως θέλουμε, λέει, όσοι θέλουν να πλουτώσει, επίπτωση πειρασμού και παγίδα. Λες, μα γιατί έπεσα σε παγίδα, μα ήθελες να πλουτίσεις. Και δεν το λέω ότι το έχουμε πάθει, ε. Ξέρετε τι έπαθα μια φορά, σας το πω. Όταν ήμουν μικρός, έλεγα, γιατί πήγαινα στο αεροδρόμιο και έμενα στον Γκίζ και έλεγα να μαξίωνε ο κύριος να έπαιρνε ένα μηχανάκι. Και πράγματι πήρα ένα μηχανάκι. Νόμιζα ότι επειδή πήρα μηχανάκι, τώρα θα πηγαίνω πιο πολύ στην εκκλησία. Δεν αυξήθηκε και ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια, γιατί και μέσα στο λεωφορείο διάβαζα, είχα πολύ όρεξη. Μετά, κρύωνα βέβαια, γιατί σαν νέος τώρα, ξημερώματα, νύχτες πήγαινα, χειμώνας, λέω να μαξίνω ο κύριος να βγάζα ένα αυτοκίνητο. Και θυμάμαι είχα βγάλει ένα Λάντα τότε. Όταν έβγαλα το Λάντα και δεν... Ήταν όμως το παράθυρα, μπάζανε λίγο, ήταν τα παλιά κινατά. Όταν λοιπόν γεννήθηκε η κόρη μου, λέω, κύριε, αμαξίωνες να βγάζα ένα πιο καλό αυτοκίνητο. Και θυμάμαι είχα βγάλει τότε ένα ρόβερ. Μετά όταν πήγα στην Άξολη, εκεί επιτρέπεται πετρέλαιο. Πάω και προσεύχομαι, κύριε, αμαξίωνες, κύριε, να βγάζα μια Mercedes. Και μόλις το λέω αυτό, ξύπνησα εκείνη την ημέρα. Τι έπαθες, λέω. Θα πεις να μη ζητάς παραπάνω. Να ζητάς. Δεν λέει κύριος να μη ζητάς, αλλά η καρδιά, αδερφή μου αγαπητή, τι θέλει. Δεν χορταίνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν χορταίνει. Δόξα στον Κύριο σε αυτό που σου έδωσε. Πριν έρθω εδώ το βράδυ, πριν από 2 μέρες ήμουν εκεί στο σπίτι. Ήρθα κουρασμένος από το μεροκάματο, κάθεσα εκεί, μου σέρβιρε η σύζυγός μου να φάω. Βλέπεις, μου λέει, έχεις φαΐ, σαλάτα, λέω, δόξα στον Κύριο, ευχαρίσα τον Κύριο. Θες, μου λέει, τίποτα άλλο, λέω, όχι. Είσαι ευχαριστημένος πολύ. Γιατί, για όλα. Και σκεφτόμουν, είμαι ευχαριστημένος γιατί ο Κύριος μέσωσε. Είμαι ευχαριστημένος γιατί μου χάρισε η οικογένεια. Είμαι ευχαριστημένος γιατί μου χάρισε η υγεία. Είμαι ευχαριστημένος γιατί μου έδωσε τιμή να υπηρετώ στο έργο του. Είμαι ευχαριστημένος γιατί μου έδωσε αγαθά να φάω. Μου έδωσε ρούχα να ντυθώ. Μου έδωσε καιρό ειρήνης να περπατάω. Τι άλλο να πω, λέω. Τον περιμένω να έρθει και τον ευχαριστώ. Και είπαμε μαζί, δόξα στον Κύριο. Μέγας, λέει, πλουτισμός, λέει, γραφή, είναι η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Και τελειώνω εδώ, αδερφοί, διαβάζω τα εδάφια αυτά. Λέει στο 25 εδάφιο, σελίδα 1037, στο 5ο κεφάλαιο της Εφεσίους επιστολή, οι άντρες αγαπάτε τας γυναίκαθα σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν καθαρή σας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει αυτήν εις αυτόν ένδοξον εκκλησίαν, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ετή των διούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμμωμος, δόξα στον Κύριό μας. Βλέπετε τώρα πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος. Έρχεσαι στην εκκλησία του Κυρίου, ακούς το λόγο του Κυρίου, ακούς μια ομολογία ενός αδερφού. Η Γραφή λέει, παραμυθίστε, λέμε, ας πούμε, ένα ωραίο νέο που έκανε μια ενέργεια του Κυρίου και ο πιστός χαίρεται. Ο λόγος του Κυρίου τον αγιάζει τον άνθρωπο. Τον καθαρίζει, λέει, με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει αυτήν εις αυτόν ένδοξον εκκλησία, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τί των διούτων. Η αλήθεια είναι, αδερφοί, ότι αν μπει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, δεν ξέρεις αν είσαι καθαρός ή βρώμικος. Βάλε τη φόρμα εκεί από ένα συνεργείο και μπες σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που να μην έχει φως. Και μπαίνει κι ένας με ένα κουστούμι καθαρός, ωραίος. Και λες, μπορείς να δεις ποιος είναι βρώμικος και ποιος είναι καθαρός, δεν μπορείς να δεις. Αν όμως έρθει στο φως, γι' αυτό λέει, όταν είμαστε εν το φωτί, αδερφοί μου αγαπητοί, και η Γραφή μας λέει ότι ο Θεός είναι φως
και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδεμία. Μόλις έρθουμε λοιπόν στο φως τώρα, που είναι ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί μου αγαπητοί, έρχονται όλα στο φως. Και βλέπουμε την κοιλίδα, πω πω, θύμωσα σήμερα. Μου ξέφυγε μια λέξη σήμερα. Νευρίασα σήμερα. Μου μίλησε ο αδερφός, με έλεξε και εγώ δεν το δέχτηκα. Άρα δεν είμαι τόσο ταπεινός. Και μαθαίνεις αυτό μέσα από το λόγο του Κυρίου. Μαθαίνει ότι πρέπει να είναι ταπεινός, να αγαπάει, να... Δεν χρειάζεται να πούμε όλα. Που τι να πούμε, όλο το λόγο του Κυρίου σήμερα. Αλλά τον μαθαίνουμε κάθε μέρα. Γι' αυτό και οι Απόστολοι, αδερφοί μου αγαπητοί, έκαναν τέσσερα πράγματα. Και άλλο ένα είναι ότι παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου και είμαστε ένα. Και οι Απόστολοι έκαναν τέσσερα πράγματα από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η Εκκλησία. Ενέμενον, λέει, στη διδαχή των Αποστόλων, καθαριζόταν με το λόγο, στην κοινωνία με τα λίλων που είχανε, στην κλάση του Άρτου έπαιρναν κάθε Κυριακή τον Άρτο και τον Ίνο, και στις προσευχές όπου το Πνεύμα το Άγιο τους αγίαζε. Βλέπετε λοιπόν, άρα πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν θα κάνω τίποτα, θα τα κάνει όλα ο Κύριος. Όχι, ο Κύριος θα με αγιάσει. Εγώ θα μείνω σε αυτά τα οποία μας είπε ο Κύριος. Και ο Κύριος θα έρθει, αδερφοί μου, ανάμεσά μας και θα μας αγιάσει. Αλληλούια, ο Κύριος να σας ευλογήσει.